Αφήνουμε για λίγο την ομάδα ποδοσφαίρου και πάμε στην ομάδα που μαζί με το ποδόσφαιρο δημιουργήσω στην πιο μεγάλη στεναχώρια στον φίλο του ΠΑΟΚ. Βεβαίως μιλάμε για την ομάδα μπάσκετ, η οποία περνάει κρίση, η οποία την έχει πάρει από κάτω μια και καλή και δεν γυρίζει. Δεν έχει λύσεις. Η οποία τελειώνει τη χρονιά της. Η εικόνα που βγαίνει τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες είναι απογοητευτική και γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Ζουρνατζή, τον team manager της ομάδας, που πάντα μας βοηθάει στο σκεπτικό μας και σήμερα έχουμε να του κάνουμε ερωτήσεις για να μας δώσει απαντήσεις τις οποίες περιμένουμε εδώ και καιρό. Κύριε Ζουρνατζή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή μου φίλη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Πάντως, είστε καλά. Μια χαρά. Βλέποντας μια φωτογραφία που ανέβασε τις τελευταίες μέρες η ΚΑΕ, δική σας, προ 20ετίας έως 15ετίας, ίσως ένα μικρό διάστημα να μπορούσατε να πάρετε και εσείς συμμετοχή φέτος που έχει έτσι πρόβλημα η ομάδα. Τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, φέτος έχουμε, είναι μια χρονιά που δεν είναι... Είναι έξω από την, από τις συνθήκες, από τον τρόπο λειτουργίας, από τα αποτελέσματα που έχουμε μάθει να λειτουργούμε τα τελευταία 5 χρόνια σίγουρα. Είναι μια χρονιά η οποία και εμείς αργήσαμε να πάρουμε αποφάσεις το καλοκαίρι έξω από τη λογική μας, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς πάντα λειτουργούμε πολύ προγραμματισμένα. Στο τέλος της χρονιάς εμείς έχουμε ήδη πάρει τις αποφάσεις για την επόμενη χρονιά και αυτό το ξέρουν όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί μας, είτε είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε είναι μάνατζερ. Αυτή είναι μια αυτοκριτική που κάνετε τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Για κάποιους λόγους λοιπόν το καλοκαίρι αυτές οι αποφάσεις άργησαν να πάρθουν. Και κάποιους λόγους οι οποίες δεν θέλω να μεταθέσω πουθενά τις ευθύνες, είναι δικιά μας ταινή ευθύνη. Απλώς είχαμε αναμονή κάποιων εξελίξεων οι οποίες ποτέ δεν ήρθαν. Δεν κάναμε αυτό που κάναμε πάντα, να υπολογίζουμε δηλαδή στις αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας δυνάμεις και στο δικό μας τρόπο σκέψης και στη δική μας λογική. Αυτό το πράγμα μας πήγε πίσω. Περιμένατε την επένδυση, για να μην παίζουμε με, με τις λέξεις, περιμένατε ακριβώς, την επένδυση. Ακριβώς. Όχι από το μυαλό μας, όχι τυχαία, όχι έτσι με αισθήσεις, με συγκεκριμένες. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε, οπότε βγήκαμε λίγο από την καθιερωμένη διαδικασία μας. Και τρέχοντας να προλάβουμε και ψάχνοντας να βρούμε το καλύτερο, σαφώς πιθανότατα γίνουν και λάθος επιλογές στο ξεκίνημα, πιθανότατα να αργήσαν να γίνουν και οι επιλογές που έγιναν αργότερα. Μάλιστα. Αν εμείς... χρονιά λοιπόν, δεν είχαμε γι' αυτό που είπατε. Αν εμείς ως πολύ καλό προέρετε απέναντί σας, γιατί πραγματικά μας έχετε δείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι με λίγα μέσα παίρνατε μεγάλο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Αν σας πούμε ότι εντάξει, δικαιολογήστε και μια χρονιά να κάνετε και λάθη, το δέχεστε? Όχι. Δεν υπάρχει χρονιά που κάνουμε. Μάλλον ότι υπάρχουν τέτοιες χρονιές δεν μπορώ να το δεχτώ όμως. Να το δεχτώ και, δεν, και το φταίξιμο όλο πάει σε μένα. Προσωπικά. Σε μένα σαν ομάδα, σαν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουμε αποφάσεις και κάνουμε δουλειά. Ναι. Θα πρέπει να έχουμε την οξυδέρκεια, θα πρέπει να έχουμε την λογική, να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα και αν οτιδήποτε γινόταν τότε θα κοιτούσαμε πώς θα βελτιώναμε μια κατάσταση και όχι να την χτίσουμε από την αρχή. Άρα λοιπόν δεν το θεωρώ. Έτσι υπάρχουν λοιπόν παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν με δικές μας αποφάσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν παράγοντες που έχουν να κάνουν όμως και με το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Γιατί να θυμίσω κάτι, εμείς είχαμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε στα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Έχοντας ένα συγκεκριμένο ανταγωνισμό ομάδων. Mm-hmm. Δηλαδή θα σου το πω πολύ απλά, όταν κάποιος παίκτης ήθελε να μπει στο ελληνικό πρωτάθλημα, να παίζει και στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ ήταν μια εξαιρετική λύση για αυτόν. Από φέτος όμως υπάρχουν και δύο ομάδες οι οποίες κινούνται στο ίδιο σκεπτικό με εμάς. Μάλιστα. Στο ίδιο σκεπτικό, την ίδια φιλοσοφία, ο Άρης και η ΑΕΚ, και δαπανούν και πολύ περισσότερα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα αυτός ο ανταγωνισμός
αμέσως αυτό το στοιχείο δημιουργεί ένα πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό και θα πρέπει να δουλέψεις πολύ πιο καλά, πολύ πιο ισχυρά, να είσαι πολύ καλύτερο σε ό,τι έκανες. Και αυτό σας ξάφνιασε και δεν το περιμένατε. Και δεν το περιμένατε. Να το αντιπαρέλθεις και αυτό. Να το αντιπαρέλθεις και αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα μεγαλύτερο το handicap που δημιουργήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και μετά βέβαια, η ομάδα ξεκίνησε όχι καλά, αλλά στη διάρκεια με τον ερχομό του Χάτσερ στο ρόστερ, με τον ερχομό μετά του Σοφοκλή, η ομάδα άρχισε να βρίσκει ρυθμό, άρχισε να δημιουργεί καταστάσεις, άρχισε να παίζει ωραίο μπάσκετ, άρχισε να παίρνει μεγάλα αποτελέσματα, πέτυχε μια μεγάλη πρόκριση στο EuroCup, αφήνοντας έξω δύο πολύ μεγάλα ονόματα, την Μπεσίκτας και την Ηλία του Βουσερίτας. Έδειξε λοιπόν ότι αν και δεν ξεκινήσαμε καλά, βρήκαμε τις λύσεις, κάναμε αυτό που έπρεπε και προχωράμε. Μάλιστα. Τώρα, από κάποια στιγμή και μετά, δύο γεγονότα δημιουργήσανε τεράστιο θέμα. Το ένα ήταν ο αποκλεισμός από το Φάρο. Τεράστιο ψυχολογικό θέμα, τεράστιο θέμα ευθυξίας. Ασυγχώρητο λάθος, έτσι. Τεράστιο, δεν υπάρχει, ας πούμε, όσοι θέλουμε να λεγόμαστε σοβαροί άνθρωποι. Και εκεί και πάλι εγώ βλέπω μόνο δικές μας ευθύνες και κανενός άλλου. Μόνο δικές μας ευθύνες, έτσι, και κυρίως που μιλάω προσωπικά. Και κανενός άλλου, γιατί θα πρέπει πάντα να υπολογίζεις τα πάντα και να μην εφησυχάζεις ποτέ. Φυσικά τεράστιο μάθημα ήταν αυτή, ήταν τεράστιο μάθημα, αλλά αυτό δεν έχει να... τον φύλαθρο στα παλιά τα παπούτσια αν παίρνεις εσύ μαθήματα. Αυτός έχασε την ευκαιρία να είναι σε ένα τελικό. Το οποίο κυρίως θα μας δημιουργούσε μια πολύ καλή ψυχολογία για όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή από τις παραμονές της αλλαγής του χρόνου μέχρι και σήμερα, δηλαδή θα προετοιμαζόμασταν για ένα τελικό και θα είχαμε μια έτσι πολύ πιο ευχάριστη κατάσταση. Ακόμα και ένα-δύο αποτελέσματα άσχημα να ερχόταν, θα έλεγες, μα έχω πάνω τον τελικό τώρα, συσπυρώνομαι και παίζω. Άρα λοιπόν, ένα αυτό, αλλά και κυρίως το μεγάλο μας θέμα και αυτό το οποίο δεν μπορούμε να αντιπαρέχουμε, ήταν οι τραυματισμοί του Βασιλιάδη και του Σκοτσιανίτη. Ό,τι και να λέμε, όπως και να τα δούμε τα πράγματα από εδώ, όπως και να τα δούμε τα πράγματα από εκεί. Είναι τεράστια μεγέθη για την ομάδα μας, το ξέραμε από την αρχή, το είδαμε και στη διάρκεια ότι όταν και οι δύο ήταν μέσα στο γήπεδο, με τη βοήθεια όλων των άλλων παιδιών, δημιουργόταν ένα πολύ δυνατό σύνολο. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα συντέλεσε στο και οι υπόλοιποι να αρχίσουν να παίζουν, δηλαδή, τι να σου πω, το να μιλήσουμε για το Μαργαρίτη, για το Χάτσερ, τα παιδιά έχουν γίνει λάστιχα. Ναι. Να μιλήσουμε για τον Μάρκοβιτς, ο οποίος παίζει τρεις εβδομάδες με νέες στη μέση του, να μιλήσουμε για τον Τέπιτς, ο οποίος έχει ένα τράβημα στο δικέφαλο και ο Κακομοίρης δεν τολμάει να πει, ξέρεις, πονάω, να βγω, να κάτσω 2-3 μέρες, γιατί η σειρά των αγώνων ήταν καταιγιστική, ο ρυθμός που παίζαμε αγώνες ήταν καταιγιστικός. Άρα λοιπόν, οι τραυματισμοί αυτοί μας δημιούργησαν τεράστιο θέμα και χάσαμε και την ψυχολογία, χάσαμε και την... δηλαδή και αυτό που μπορούσαν να δώσουν οι υπόλοιποι σταμάτησαν να το δίνουν. Γιατί πριν πάμε... και ψυχολογικά και πνευματικά και αγωνιστικά και αθλητικά και μπασκετικά αυτή τη στιγμή ήταν στον Αδύρ. Μάλιστα. Πριν πάμε στο σήμερα και στο αύριο για να μας πείτε δύο πράγματα. Έγιναν όλα αυτά. Okay, και με το Φάρο και με το ρόστερ και τους τραυματισμούς. Απόφαση να μην ενισχυθεί η ομάδα περαιτέρω. Πάρθηκε μία εκεί γύρω στο Δεκέμβριο, δεν ξανατέθηκε ζήτημα. Γιατί πάρθηκε εκείνη η απόφαση και αν και αυτό ήταν ένα λάθος. Αλλά τότε ήμασταν πλήρεις. Ψάχνατε πλήρεις για αθλητές και αποφασίσατε τότε ότι... Τότε υπήρχε μία φιλολογία να πάρουμε κάποιους παίκτες, να αλλάξουμε κάποιους παίκτες. Ναι. Αυτό που συζητιόταν πολύ ήταν να αλλάξουμε, να φύγει ο τάδε, να φύγει ο τάδε, να φύγει ο έτσι, να φύγει ο άλλος. Εκεί εμείς την απόφαση την πήραμε τότε, στηρίζοντας τους παίκτες που είχαμε και θέλοντας πραγματικά να τους δώσουμε και ένα ψυχολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια. Δεν ξέραμε όμως ότι σε 20 μέρες... Το πιστεύατε, ήταν ένα τρίκ το οποίο κάνατε για να τους... Όχι, τίποτα. Πιστεύαμε στους παίκτες και να σου πω κάτι, και πολλοί από αυτούς στη διάρκεια μας έχουν δικαιώσει σε αυτό που πιστεύαμε. Όχι όμως, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα παιδιά και να τα κάνουμε πρωταγωνιστές, να παίζουν 3 παιχνίδια την εβδομάδα μέσα έξω με τόσο ισχυρούς αντιπάλους. Αυτό το ξέραμε. Ναι. Δεν υπολογίζαμε όμως ότι θα έχουμε αυτούς τους τραυματισμούς. Τώρα, να με ρωτήσετε,
καλά, ήρθαν οι τραυματισμοί, γιατί δεν πήγαμε σε... Εκεί την απόφαση την πήρε μόνο το πρωτοφόλι μας, αγαπητοί μου. Μόνο ούτε, ούτε θέμα δεν τέθηκε, δηλαδή ούτε σκέψη δεν γίνεται απλά. Πολύ σκέψη και πολύ σκέψη και την ανάγκη βλέπουμε και μακάρι να είχαμε δύο παίκτες, τρεις παίκτες να προσθέσουμε στο ρόστερ μας, έτσι ώστε παίζει δεν παίζει ο Σοφοκλής να υπάρχει ένας ισχυρός σέντερ, παίζει δεν παίζει ο Κώστας να έχουμε μια λύση σε σκόρερ ολικής, αλλά εκεί πλέον δεν είναι ένα άλλο θέμα το οποίο είναι το οικονομικό. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς σε αυτό δεν μπορούμε να βρούμε λύση, ούτε και να πούμε ότι έλα δεν βαριέσαι τώρα. Πάρ τον παίκτη και θα δούμε πώς θα τον πληρώσει, γιατί από αυτά έχουμε καεί. Άρα λοιπόν η μία συνειδητή απόφαση ήταν πριν τα Χριστούγεννα να στηρίξουμε το ρόστερ μας όπως υπήρχε, γιατί όντως πιστεύαμε ότι όσο κυλάει ο χρόνος και όσο κυλάει η ομάδα και όσο είχε χρόνο ο προπονητής μας να δουλέψει με το συγκεκριμένο ρόστερ, αυτό θα γινόταν καλύτερο, πράγμα που το είδαμε σε πολλά παιχνίδια. Από εκεί και μετά όμως όταν ήρθαν οι τραυματισμοί, και δεν μιλάμε για τραυματισμούς, προσέξτε, δεν μιλάμε για τραυματισμούς που αφήνουν παίκτες έξω όλη τη χρονιά, μιλάμε για τραυματισμούς των δύο καλύτερων παίκτων οι οποίοι θα επιστρέψουν. Τι έπρεπε να πάρουμε, τι παίκτες πρέπει να πάρουμε, έτσι ώστε θα ήταν συν στον προϋπολογισμό μας, συν. Εκεί τέθηκε θέμα, φυσικά και τίθεται θέμα και ενίσχυση της ομάδας, φυσικά και θα θέλαμε να έχουμε παίκτες, αλλά εκεί φτάνει στο διατάφτα και λέει αυτός που έχει το... που έχει το πορτοφόλι στα χέρια του, παιδιά, δεν μπορούμε. Ο Πρέλεβιτς. Ναι, η διοίκηση γενικότερα. Όλοι μαζί. Δυστυχώς δεν είναι η ομάδα μας ιδιωτική. Είναι κοινοκτημοσύνης. Ναι. Κάτι άλλο το οποίο τίθεται, εγώ δεν το αποδέχομαι, αλλά θα σας το θέσω γιατί εντάξει, θα το έκαναν οι πιο πολλοί αν σας είχαν. Μέχρι τώρα θέλω να ξέρετε ότι προσπαθώ να είμαι πολύ σαφής. Ναι, ναι. Για να μην μείνει δηλαδή... τίποτα, να μην έχουμε σκέψεις και να λένε ότι καλά κοιμούνται, δεν βλέπουν. Φυσικά και βλέπουμε. Φυσικά και καταλαβαίνουμε. Φυσικά και αυτό έχει φανεί και όλα τα χρόνια. Έτσι. Απλώς πρέπει να πούμε και τα πράγματα, ποιες είναι και οι δυνατότητες. Έτσι, τι μπορεί να γίνει. Κάνατε λάθος και στηριζόμενοι σε έναν κορμό που δεν έχει Αμερικανούς και... πήρατε μια απόφαση να στηριχθείτε σε Σέρβους που δεν σας βγήκε. Αυτό λέγεται ως μια γενική κριτική. Εγώ δεν τη δέχομαι, παραλαμβάνω, αλλά σας το θέτω γιατί. Να πω κάτι, ρε Δημήτρη. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε τίποτα ούτε με τους Αμερικανούς εναντίον, ούτε υπέρ των Σέρβων, ούτε πιστεύουμε ότι το μπάσκετ παίζεται. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι το οποίο όταν κάνεις το recruiting της ομάδας σου δημιουργούνται διάφορες. Πώς το λένε, διάφορες επιλογές. Η επιλογή του παραδείγματος χάρη του Ντούβνια και τον Μάρκοβιτς ήταν δύο παιδιά που παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν μέσα στο ρόστερ μας, μπορούσαν να έρθουν άμεσα στην ομάδα όταν ξεκινούσαμε το να κάνουμε το recruiting και είπαμε ότι αυτά τα δύο παιδιά τα ξέρουμε, γνωρίζουμε, έχουν κάποιες δυνατότητες, είναι παίκτες που μπορούμε να τους πληρώσουμε και αυτή τη στιγμή έχοντας το δικαίωμα να πάρουμε 6 ξένους, δεν μας χαλάει τίποτα να είναι αυτά τα δύο παιδιά στην ομάδα μας. Αντίθετα, τα εκτιμούμε και θεωρούμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. Και πάντα σε σχέση με το τι πληρώνονται. Αυτό έγινε στην αρχή. Ήταν από τις πρώτες κινήσεις που κάναμε. Σωστά. Η επιλογή του Τέπιτς, όταν μετά από ένα μήνα ανοίγει ένα παράθυρο και λέει, ξέρεις, ο Τέπιτς, ο οποίος μπορεί να παίρνει και 5 και 6 και 10 φορές παραπάνω χρήματα, θέλει να έρθει, το πιστεύει την ομάδα. Πιστεύει ότι θα βοηθεί και αυτός, θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ, σου δίνεται αυτή η επιλογή. Δεν νομίζω ότι ήταν και πολλοί αυτοί που τότε θα λέγαν όχι σε ένα όνομα σαν τον Μιλένκο, το οποίο είναι και ένα καταπληκτικό παιδί και ένας καταπληκτικός αθλητής. Απλώς... δεν πήρα τόσα περιμένατε από τον Τέπιτς. Απλώς, να σου πω κάτι. Εντάξει, αυτό τώρα εγώ είμαι λίγο, τα βλέπω και διαφορετικά τα πράγματα. Αυτά που προσφέρει αυτός ο παίκτης, πρώτα απ' όλα δεν φαίνονται πολύ εύκολα διαγυμνού οφθαλμού. Στα αποδυτήρια, ως ηγετική, ηγετική παρουσία. Δες ποιος μαρκάρει πάντα το καλύτερο αντίπαλο παίκτη. Γεγονός που θα είσαι στα rebound. Ο Κάρτερ τα έκανε πολύ καλύτερα όλα αυτά. Δες λέω εγώ. Θυσιάζεται. Ήταν πιο ακριβώς τα πείτε εσείς. Εντάξει. Δεν έπαιρνε περισσότερα χρήματα ο Κάρτερ και φέτος ήθελε τα τετραπλάσια χρήματα περίπου στην ΑΕΚ. Το καταλαβαίνω φυσικά. Θέλω να πω όμως ότι είναι μια βρώμικη δουλειά που δεν την κάνουν πολύ και αυτός την κάνει και την κάνει και ευχάριστα. Την κάνει και ευχάριστα. Τώρα που και μετά θα μπορούσε να παίξει καλύτερα, όλοι θα μπορούσε να παίξει καλύτερα. Θέλω να πω λοιπόν με αυτά τα πράγματα. Δεν έγινε κανένα πλάνο. Θα μπορούσε στη θέση του Βασιλιάδη να είναι ένας Αμερικάνος. Θα μπορούσε στη θέση του Σκοφοκλή να είναι ένας Αμερικάνος. Και αμέσως οι Αμερικάνοι να είναι τρεις.
Οπότε δεν έχει, να, δεν έχει, δηλαδή δεν υπήρξε σκέψη να στηριχτούμε στους Σέρβους και όχι στους Αμερικάνους. Ναι, ναι, ναι. Απλώς μας οδήγησαν εκεί οι λύσεις που βρίσκαμε μπροστά μας, και δεν κρύβω φυσικά ότι αυτά θα έπρεπε να γίνουν πολύ πιο μπροστά. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται, κύριε Τουραντζίδη, τους έχει πάρει από κάτω εντός ομάδας? Τώρα ακούμε είναι, τον κύριο είναι... Μαρκόπουλο να κάνει δηλώσεις απόγνωσης. Δεν γυρίζει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε να σου πω, νομίζω ότι όσο και να φαίνεται δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι υπάρχει και χρόνος και τρόπος. Υπάρχει και χρόνος και τρόπος να αντιστραφεί. Ο τρόπος, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Πρώτα απ' όλα ο χρόνος, έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο στην Τρίπολη με τον Αρκαδικό. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε με πιο το ρόστερ μας μεγαλύτερο. Υπάρχει μια εβδομάδα μπροστά, έτσι μπορούν να ερεμήσουν λίγο τα παιδιά, να πάρουν ανάσες, να δουν αυτά που πρέπει να δουν με τους προπονητές. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και μετά υπάρχει και ένα διάστημα 2 εβδομάδων, γιατί δεν υπάρχει παιχνίδι λόγω του κυπέλου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει χρόνος να επουλωθούν πολλές πληγές μέσα αυτό το διάστημα. Να επιστρέψουν τα δύο παιδιά, αμέσως θα αλλάξει εικόνα και το ξέρετε πολύ καλά ότι μπαίνοντας μέσα τα δύο παιδιά θα αλλάξει εικόνα, mm-hmm. και ψυχολογικά θα τονωθούν. Τώρα, αν σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν και οι δυνατότητες να κάνουμε και κάτι παραπάνω, και είναι καθαρά θέμα, επαναλαμβάνω, οικονομικής δυνατότητας, μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα. Γιατί λέτε να το αν? Αυτό υπάρχει ή δεν υπάρχει? Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό τώρα? Παίζεται ακόμα? Φυσικά και δεν είναι ξεκάθαρο. Πώς να είναι ξεκάθαρο? Αφού είπατε ότι είναι ξεκάθαρο. Αφού είπατε ότι είναι ξεκάθαρο, δεν πάω πάρω δύο παίκτες. Να ανοίξουμε το σιρτάρι και να πάρουμε κάτι το οποίο δεν έχει. Αυτό λέω. Άρα δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει. Μπορεί όμως να υπάρξει. Αυτό λέμε. Απλώς όταν δεν το αποφασίζεις μόνος σου αυτό, το μπορεί εκεί πάει. Μάλιστα. Αν εγώ είχα τα λεφτά στο, θα έλεγα μπορεί να πάρω, αν πάρω, αν θα το αποφασίσω. Μπορεί να. Αυτό τελικά, να κύριε Τουραντζίδη, μήπως κάνει κακό? Αυτό το πράγμα έγινε το καλοκαίρι, έγινε το χειμώνα. Λέτε και τώρα ότι παίζεται. Μήπως αυτό κάνει κακό? Αυτό το 50-50. Ότι μας βοηθάει ο κύριος? Όχι, όχι. Είναι κακό. Το ότι δεν ξέρετε αν μπορεί να σας βοηθήσει ή δεν μπορεί. Εντάξει, ναι, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς. Να κάνετε προγραμματισμό. Αυτό είναι όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν εξαρτάται από εμάς και δεν μπορούμε να κάνουμε απλά κάτι άλλο. Απλά από του χρόνου. Γνώμονες για αυτό που έχουμε λάβει μέχρι τώρα. Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί, απλά να πω κάτι. Να πω κάτι. Είναι πολύ, ναι, όντως είναι δύσκολο να περιμένεις και να μην ξέρεις τι περιμένεις. Τι περιμένεις. Mm-hmm. Επίσης είναι όμως πολύ δυσκολότερο από το να ξέρεις ότι θα περιμένεις από πουθενά τίποτα. Απλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το μάθημα της φετινής σεζόν. Δηλαδή κάντε τον προγραμματισμό σαν να μην υπάρχει, και αν υπάρξει τα βλέπουμε. Πολύ, πολύ. Mm. Πολύ. Αυτή είναι και η δικιά μας ευθύνη. Μεγάλη. Mm. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Μάλιστα. Δεν μασάω. Αλλά καμιά φορά ξέρεις τι είναι. Δεν είναι εκεί, είναι γι' αυτό πρέπει να είσαι πάντα με την ψυχρή λογική, και εδώ βγάζω το καπέλο στον πάνε πολλές φορές που λειτουργεί έτσι. Καμιά φορά το συναίσθημα και η επιθυμία η μεγάλη, το να κάνω κάτι καλύτερο, το να βελτιώσω ακόμα περισσότερο την κατάσταση, σε επηρεάζει. Δεν πρέπει να σκέφτεις όμως έτσι, και εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος ο οποίος έχω στο μέλημα αυτής της δουλειάς που πρέπει να γίνεται όλη τη χρονιά, και γι' αυτό να ξέρετε ότι όσο και να φαίνεται περίεργο και όσο και να φαίνεται τώρα τι μας λες μωρέ τέλει τώρα, εμείς να ξέρετε ότι έχουμε βάλει σκοπούς, δουλεύουμε project για του χρόνου, όσον αφορά τους παίκτες, όσον αφορά ποιοι θα είναι και πώς μπορούν να έρθουν στην ομάδα μας κάποιοι παίκτες, όλα αυτά τα κάνουμε όπως τα κάναμε κάθε χρονιά. Ξεχνάμε το ενδεχόμενο ότι υπάρχει Σαββίδης και ότι κάποτε μπορεί να βοηθήσει και όλα αυτά τα οποία okay, έχουν ακουστεί πολλές φορές. Διάθεση, όρεξη, κουράγιο, όλοι εσείς να συνεχίσετε, έχετε? Με αυτά τα 100%. Ίδια... Έχετε, δεν έτσι? Δεν υπάρχει. Όλοι μαζί. Θα πεθάνουμε πάνω στο εκεί, στο εγώ θα πεθάνω. Για το χρόνο λέω, όχι για φέτος. Για φέτος... Ετοιμάζεστε, λέτε, για το καλοκαίρι? 100%, φυσικά. Φυσικά. Ήδη προγραμματίζει ο Νίκος να πάει στο Portsmouth στην Αμερική. Ήδη βλέπουμε παίκτες και από την ελληνική αγορά και από την και Αμερικάνους και παιδιά που μπορούν να μας βοηθήσουν. Αξιολογούμε το ρόστερ μας φέτος, που ξέρετε, φέτος η αξιολόγηση είναι πολύ ειλικρινής, γιατί όσο πιο δύσκολη η χρονιά, τόσο mm-hmm. πιο πολύ ανακαλύπτεις τι μπορεί και τι δεν μπορεί ο καθένας. Mm-hmm. Και αυτά μπαίνουν σε ένα, έχω ένα χαρτάκι εγώ, ένα πορτοκαλί μπλοκάκι, και τα γράφω εκεί πέρα τα συν και τα πλήν του καθενός. Και στο τέλος
θα κάνουμε το ταμείο μας. Απλώς λέω ότι έχω την πεποίθηση και έχω την πραγματική πίστη ότι και ο προπονητής και τα παιδιά που υπάρχουν στην ομάδα έχουν το χρόνο και τον τρόπο να τελειώσουν πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Το ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται τρελός και έλα μόνο τι μας λες. Εγώ όμως πρέπει να μεταφέρω αυτό που νιώθω. Πραγματικά σας λέω, αν αυτή τη στιγμή γνωρίζοντας τους προπονητές μας, γνωρίζοντας τους παίκτες, αλλά και όλους εμάς που είμαστε γύρω από την ομάδα, αν πραγματικά πίστευα ότι ξέρεις τι, είναι η χρονιά τελειωμένη, θα σε έλεγα με το χέρι στην καρδιά, παιδιά, εμείς δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε φέτος. Είτε βγούμε έκτη, είτε βρούμε έβδομη, είτε βγούμε όγδοη, για μας είναι το ίδιο, δεν μας νοιάζει. Και θα πάμε να δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Σας λέω μέσα από την καρδιά μου λοιπόν ότι εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα με αυτούς τους παίκτες, τους προπονητές και ό,τι βοήθεια μπορούμε να τις προσφέρουμε παραπάνω εμείς, μπορεί να κάνει ένα πολύ δυνατό comeback στο τέλος της χρονιάς και στα play-off θα δούμε ποιος είναι το φαβορί, ποιος είναι η ομαδάρα, ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί. Ωραία, ωραία. Το περιμένουμε πώς τελειώσει αυτή η χρονιά και μετά βλέπουμε για την επόμενη και το πλάνο, το σχέδιο που έχετε ήδη. Ευχαριστούμε πολύ για τη ζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πάντα για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.